Θέλω να μου πει ε, την καλύτερη σου συνεργασία ever σε οποιοδήποτε κομμάτι. Αυτό μπορεί να είναι από, ξέρεις, σε μια live εμφάνιση, μια σεζόν, ένα serial, τηλεοπτικό, οτιδήποτε. Και μια συνεργασία η οποία εντάξει δεν πήγε όπω το περίμενε. Κοίταξε, πολλέ έχω κάνει με πολλού ανθρώπου που okay. ήμουν σε αυτά. Αλλά το, που, αυτό που με σώκαρε που θα θυμάμαι για πάντα ήταν ε, η. Η δέκα μικρή μίτσι με, τον, mm -hmm. με το Ο λάκι, λάκι που, ήταν, που πήγα από το ένα άκρο στο άλλο. Τι εννοεί από το ένα άκρο στο άλλο. Ότι ρε παιδί μου είχαμε κάνει με του άγαμπου κάποιε παραστάσει, είχαμε παίξει και με τον ταλάρα νομίζω, αλλά άλλαξε αυτό τη ζωή μου με αυτή την έννοια το λέω. Το χαλαρά, ε! Ναι, γιατί ξαφνικά μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα με ξέραν όλοι. Έγινε υπερβιάσιμο. Αφού έκανε κάτι 60% Ναι, και ναι, ναι, ναι. Στο Μέγκα, λε παλιά. Ναι. Γιατί ξανά έκαναν μίτσι πέρσι στον αντένα. Ναι, το ξέρω, εκεί ήμουνα. Ναι, ναι, γι' αυτό λέω. Και το άλλο σκέλο τη ερώτηση. Ποιο ήταν, ε? Μία συνεργασία που δεν πήγε όπω τα περίμενε. Εννοεί να με στεναχωρέσει ή. ει πρακτικά. Και τα δύο μπορεί να σου άφησε μια πικρία, μπορεί για την άλλη όμω απλά. Δεν, δεν έχω δεν να, να πει κάτι τώρα. Πλάκα, πλάκα. Είμαι τόσο τυχερό άνθρωπο που και χωρί να κάνω κάποια προσπάθεια, όλο βρίσκομαι στα καλύτερα σχήματα τα οποία με ετοιμάζει κάποιο άλλο. Α, ναι. ναι. Δεν έχω να θυμάμαι, νομίζω. Εντάξει. Ε, που δεν μπήκε ήταν η αρχή των αγάμων το 1990. Λογικό ήταν βέβαια, παίζαμε incognito, χωρί κόσμο. Τι εννοεί incognito, χωρί κόσμο. Ε, μαζευτήκαμε και με τον Ηροκλή και τον, τον Μπαχίδη, το στάθη, τον Χρήστο Μητρέντζη και τον Ρούλα Μανισάνου. Αυτή είναι τα ιδρυτικά μέλη των Αγάμων Και ο Αθερίδη εκ των υστέρων. Και παίζαμε για αρκετό διάστημα, είπαμε να μαζευτούμε, κάναμε μια παράσταση εκεί. Και δεν έχω, όταν ερχόταν κανεί, δεν το ξέρει ο κόσμο, βέβαια. Τέλο πάντων. Όχι, δεν το θυμάμαι αρνητικά. Αυτό είναι. Από εκεί και πέρα εκτοξεύτηκα και πέτα. μόνοι σα. Σε γεμάτα μαγαζά. Οκ, okay, τι να πω, δεν ξέρω. Εκτό.